Η συμμετοχή πολλών επιστημόνων ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18 Μαρτίου στο Κοβεντάριο στην Κοζάνη, η ιατρική διημερίδα που διοργανώνει η χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Κοζάνης σε συνεργασία με τη χειρουργική εταιρεία Παχαίος Εντέρου. Νιώθω βαθιά υποχρέωση να ευχαριστήσω θερμά τον διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, κ. Κατζημίστρο. Συμμερίστηκα την προσπάθεια και τις αγωνίες που είχε έτσι ώστε αυτή η διημερίδα να έχει επιτυχία. Η όλη συμπεριφορά του πιο τεράστιου νοσοκομείου για μας αποτελεί ένα μεγάλο στήριγμα, καθότι δεν είμαστε γιατροί και έχουμε ανάγκη από, θα έλεγα, σύμβουλες, ειδικών, που μας παρέχονται με ανιδιοτέλεια και χωρίς φιλό. Δεν είναι μόνο ο κ. Κατζημίσκος, αλλά είναι και αρκετοί άλλοι, που πραγματικά για μας αποτελούν πολύ τιμητή. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά επίσης, διότι ακριβώς όπως είπε και ο αναπληρωτής διοικητής, κάνουν και εκδηλώσεις που κοινωνικοποιούν την ιατρική. Σήμερα είμαστε σχετικά λίγοι, επειδή ακριβώς τα θέματα αφορούν ειδικούς. Αύριο έχουμε την βεβαιότητα ότι θα είναι πάρα πολλοί κόσμοι για θέματα τα οποία αφορούν την υγεία τους, την πρόληψη, την προστασία, για να ξέρω και εγώ την μετεχειρητική συμπεριφορά τους. Και ως εκ τούτου και ως προς αυτό, δεν μπορούμε παρά να είμαστε αγωγοί σε κάθε προσπάθεια που γίνεται είτε από ομάδες ειδικών γιατρών του νοσοκομείου είτε από οποιαδήποτε άλλη συνολική ομάδα. Ο Ιατρικός Σύλλογος βέβαια συνδράμει και βοηθάει σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που τιμούν την περιοχή μας και τους ανθρώπους της. Σε μια εποχή που είναι δύσκολη και για την κοινωνία και ο επιστημονικός κόσμος αιμορραγεί και πραγματικά και σαν ανθρώπινο δυναμικό, είναι σημαντικό πιστεύω να γίνονται εκδηλώσεις που και τονώνουν το ενδιαφέρον των γιατρών και τονίζουν το ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου για την υγεία και την κοινωνία. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα διημερίδα, καθώς στην πόλη μας παρευρίσκονται επιστήμονες με τεράστια εμπειρία στο χώρο της ιατρικής, οι οποίοι σήμερα το πρωί μίλησαν για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου, ενώ αύριο Κυριακή θα γίνει συζήτηση για την πρόληψη γενικότερα του καρκίνου του θυροειδούς, του μαστού και του πνεύμονα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που φιλοξενούμε στην πόλη μας διακεκριμένους καθηγητάς, τον πρόεδρο της εταιρείας Παχαίους Εντέρου, τον κύριο Μπασδάνη. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη να φιλοξενούμε τέτοιες προσωπικότητες. Είναι η γιορτή για τη χειρουργική κλινική. Θα μας ενημερώνει, ήδη άρχισε το συνέδριο για τον καρκίνο του Παχαίους Εντέρου σήμερα. Αύριο θα επεκταθούμε και θα είναι πιο απλά τα θέματα ενημέρωσης πάνω στη διατροφή, πρόληψη του καρκίνου, πάνω στον καρκίνο του θυροειδούς, πάνω στο μαστό. Όλα αυτά αύριο είναι ελεύθερο για το κοινό να συμμετάσχουν και είμαι βέβαιος να επαναλάβω ότι θα κερδίζουν οι συμπολίτες μου από αυτή την ενημέρωση. Η σημαντικότητα δε της νόσου του καρκίνου του παχαίους εντέρου είναι όχι μόνον σημαντική λόγω της αύξησης της συχνότητας που εμφανίζεται, αλλά και της τραγικότητας όταν αυτή εμφανίζεται παραμελημένη. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί και στόχος μας ουσιαστικά είναι η έγκαιρη διάγνωση αυτού. Αποφασίσαμε να κάνουμε την ημερίδα αυτή για τις νέες εξελίξεις του καρκίνου του παχαίους εντέρου στην Κοζάνη, διότι έχουμε εκτιμήσει εδώ τον διευθυντή της χειρουργικής κλινικής, τον κύριο Χατζημίσιο Κωνσταντίνο, έναν ξέρετο χειρουργό και επιστήμονα και άνθρωπο. Και βέβαια είχε τη μεγάλη θέληση να γίνει εδώ στην πόλη της Κοζάνης αυτή η διημερίδα. Εκτός το επιστημονικό μέρος της διημερίδας, που αναφέρεται στις νέες εξελίξεις της χειρουργικής του παχαίους εντέρου, αύριο το Κυριακή θα κάνουμε διάφορες διαλέξεις για τον κόσμο, για τον κόσμο της Κοζάνης, πάνω σε διάφορα προβλήματα του καρκίνου γενικώς, πρόληψη και καρκίνος. Επειδή είμαι και πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Χειρουργών, υπό την αιγίδα αυτής της ένωσης γίνεται αυτό το διαγωνισμό. Και αύριο πιστεύω θα μας δούμε ευκαιρία να μιλήσουμε για διάφορους καρκίνους. Οι πιο συχνές παθήσεις που βρίσκουμε είναι το ανέβρισμα της αορτής, μια θανατηφόρος νόσος, η οποία επιδημιολογικά είναι η 12η στη σειρά υπεύθυνη για ξαφνικούς θανάτους. Η αποφρακτική νόσος της αορτής, αποφράξης της αορτής στο ύψος της κοιλιάς,
συνεχής χώρας. Η στέρνωση της καροτίδας που ευθύνεται περίπου για το 40% των νηφακών επεισοδίων και όχι λιγότερο σημαντική, αλλά τελευταία, η φλεγική νόσος. Γνωρίζουμε όλη τη θρόμωση και την πνευμονική εμβολή. Αν δείτε στα slides πάνω, περίπου 3-4 ασθενείς που έχουν καρκίνο παχαίου συνδέρου παρουσιάζουν ανέβρισμα στην υγειά τους.